Et puis ben voilà, c'est le but, c'est de retrouver Fiona, c'est tout. Τον περασμένο Μάιο, σε απόγνωση, με δάκρυα στα μάτια και μπροστά στις κάμερες, η Σεσίλ Μπουρζόν δήλωνε την εξαφάνιση της κόρης της. Η υπόθεση της πεντάχρονης Φιώνα, που μυστηριωδώς υποτίθεται είχε εξαφανιστεί σε πάρκο της κεντροανατολικής Γαλλίας, είχε συνταράξει τη γαλλική κοινή γνώμη. Ακόμη πιο συνταρακτική αποδείχτηκε ωστόσο η κατάληξη της υπόθεσης, αφού αποδείχτηκε πως το κοριτσάκι δεν είχε εξαφανιστεί, αλλά είχε υποκύψει στα τραύματά του μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από τον σύντροφο της μητέρας του. Σεσίλ Μπουρζόν nous dit encore qu'elle a cherché à appeler des secours, mais que Maclouf Berkane l'en a dissuadé, arguant du fait qu'il risquait d'avoir des ennuis judiciaires et que les enfants pourraient être retirés à la famille. Η 25χρονη Μπουρζόν, μετά από πιέσεις της αστυνομίας, την οποία μάλιστα είχε επικρίνει για τους αργούς ρυθμούς της στην εξέλιξη της έρευνας, ομολόγησε πως ο σύντροφός της, γνωστός τοξικομανής όπως τον περιγράφουν περί οίκη, χτύπησε άγρια το κοριτσάκι κατά τη διάρκεια μιας ξέφρενης νύχτας με πολύ αλκοόλ στο σπίτι με φίλους. Η μικρή υπέκυψε στα τραύματά της και τάφηκε στη συνέχεια κοντά στο Κλερμόν Φεράν. Το ζευγάρι, καθώς και τρία ακόμη άτομα που ήταν παρόντα τη μοιραία νύχτα, έχουν συλληφθεί.